Έτοιμο είναι να αρχίσει το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρίσκο και Ακαδημία. Ρίσκο με τα άσπρα, με τα μπλε και τις κόκκινες λεπτομέρειες και Ακαδημία. Το παιχνίδι είναι για την άλλη κατηγορία εδώ στην Κεσαριανή East. Η περιοχή, ο Ρίσκο που έχει σκορ 6-1, όντας οριακά νομίζω πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα που δεν έχει ήττα. Είναι ο Ιωνός που κέρδισε τον προηγούμενο αγώνα και ακόμα έτοιμο. Στην Ακαδημία έχει 5-3. Και τώρα είναι για το Ρίσκο. Με τον Κουκούλα. Η πάσα στον Φλέγκα. Θα δώσει μια ωραία σπάσα. Θα σπάσει τη γωνία. Ένα στούτ τριών πόντων. Δύο. Δυτική στο επαναλάβει τώρα. Ξεκινάει με το καλημέρα με τρίποντο. Το Ρίσκο. Καδημία τώρα, 45, διστάζει να φουτάρει ο Τζούρκος. Λεπαδίτης. Μοδάκης. Δεν θα βάλει ποτούντο. Το ριμπάντ είναι επιθετικό όμως, ακόμα με ευκαιρία για την Ακαδημία. Μια γρήγορη επίθεση, χωρίς καλά το δώσε σε ένα εύκολο φαινομενικό στόχο. Μοδάκη, θα γίνει το κλέψιμο, πάλι Μοδάκης. Μια πάσα στη γωνία. Ένα σουτ. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει το rebound από το Ρίσκο και τον Γριώνη. Δεν θα απαντήσει ο Ρίσκο με τρίποντο, σκορ παραμένει 3-0 μετά από συνολικά 4 επιθέσεις και 5 σουτ και έχουν γίνει. Μπάλα είναι για τους μπλε με τον Μοβάκη. Η μπάλα τώρα στον Λεβαδίτη. Σταματάει την τρίπλα. Προσπαθεί να προστάρει ο Στεφανέας. Ωραία μην αποτορήσω με αυτοδοσία πέφτει και εκλέγει στο περίπτωση. Πάντα την μπάλα ο Βρυπάρης και η ίδια θελοκριθεί από τον Σμπέκτο. Έχει χτυπήσει ο παίκτης της Ακαδημίας. Θα σκοθεί τώρα που δεν είναι κάτι το σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Η κατοχή είναι για τον Ρίσκο. Η επαναφορά θα γίνει από την side με τον Κουκουλά. Βρυπάρης. Αλλιώς τριών πόντων από τον Βριώνη, το μπλοκ από τον Τζουρτό. Ακαδημία τώρα στην αντεπίθεση. Ωραία μεταφορά της μπάλας. Βλέπουμε να κινούνται ωραία επέκταση στον χώρο. Ένα τρίποντο υποπίεση. Δεν τον πήραξα αυτό τον Κουτσάκη που θα βάλει το σουτ με σχετική ευκολία για το 3-3. Ισορροπεί πλήρως στο παιχνίδι Ακαδημία. Το ένα από τα ντέρμπι της αγωνιστικής σίγουρα. Ένατη αγωνιστική για όσους δεν ξέρουν. Και τον μπλοκ τώρα από την Ακαδημία με τον Μοβάκη. Οι φιλοξενοί έχουν την ευκαιρία τώρα να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Δεν υπάρχει φάουλ. Το παιχνίδι σταματάει και όπως έχει χτυπήσει ο Γρυπάρης. Φτάσαμε ένα τεχνικό θεματικό, αλλά δεν χάσαμε ούτε 2 δευτερόλεπτα. Η Μπαλενέκα στην Ακαδημία εξαλέφει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Η ομάδα του φιλοξενούμενου και θα το κάνει με ακόμα ένα τρίποντο από τον Κουτσάπτη για το 3-6. Η διαφορά των ομάδων είναι μόλις 2 νίκες, είναι 2 βαθμοί, είναι νωρίς το βαθμό ακόμα. Θα λέει Α1 κατηγορία και φάουλ από τον Μοδάκη. Ρίσκο τώρα από την side με τον Γρυπάρη. Αντωνόπουλος και ένας τριών πόντων άστοχος με το αριστερό Κουκουλάς. Το rebound είναι αμυντικό το νούμερο 8 τον Στεφανέα. Μια ωραία πάσα στους 45 και ακόμα μία για τον Μοβάκη. Θα κλέψει όμως το ρίσκο και τρέχει στο σεφάς τρέχει επενδυασμό. Δεν είναι αντίον ενός καλάδι. Εύκολο από τον Αντωνόπουλο. Πολύ ωραία μεταφορά της μπάλας και σε αυτή τη φάση. Δεν απαντάει η Ακαδημία, αστοχή ο Λιβαδίτης εδώ. Είτε τώρα κάτι το τρίποτο, γενικά βλέπω ότι δύο ομάδες που είναι πολύ με το σουτ της 75.
Το θέμα είναι να το χρησιμοποιήσουν κατάλληλα και αν θα είναι εύκολο. Είναι μια ωραία φάση εδώ και είναι εύκολο καλά για την Ακαδημία με τον Στεφανέα. Και το 5-8 διαφορά στους 3 πόντους υπέρ της Ακαδημίας. Πάσα από το Φλέγκα και το Βουσουλά είναι καλή. Ο δεύτερος αστοχή. Πάλι Ακαδημία. Η φάουλ. Είναι δύο βολές. Το φάουλ από τον Γρυπάρη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Μοδάκης Γιάννου. Άστοχη πρώτη βολή. Προσπάρει τώρα άλλη μία. Ο Μοδάκης. Πολύ μια άστοχη πρώτη από το Λεβάδι. Και όχι Λεβάδι που να πέραμε προηγουμένο. Ο Μοδάκης τώρα από εδώ. Κουκουλάς, το lay-up, το χαρίνωσα με τα μεσιά. Τελείωσα με αριστερό, διάδομαι με το αριστερό χέρι. Σε μια ωραία κίνηση διαβόλησε την αντιπαλιά με ένα πέτυχε το καλάθι. Δύο πόντο λεπτά αυτό, διαφορά μένονται στο μισό καλάθι. Λεβαδίτης. Με ωραία ενέργεια, θα τελειώσουμε τον αριστερό με το δεξί χέρι ο Τζουρτός. Εκνιβίασε έτσι τον αντιπαλό του, πετυχαίνει και αυτό στο καλάθι και ρώνει το lay-up του αντιπάλου. Έμεσα με αυτόν τον τρόπο, διαφορά ξανά στους 3 πόντους. Βλέπουμε πολύ ωραίο και καθαρό μπάσκετ απέναντι σε δύο πολύ μπασκετικές ομάδες. Γκολ φάουλ τώρα από το ρίσκο με τον Αντωνόπουλο. Δύο βολές. Μία βολή. Έμπει, το μου το λάθος. Με το γκολ φάουλ θα προσθέσει τώρα να εξοχίσει ο Αντωνόπουλος. 9-10 είναι το σκορ. Βλέπουμε και την πρώτη αλλαγή του αγώνα. Ο κόουτς της Ακαδημίας, κύριος Βασιλίδης, ο γενικός αρχηγός, βάζει εκτών των Στεφανέα, στη θέση του μπαίνει το νούμερο 16, που ακούει το όνομα Καλφαγιάννης. Ακαδημία με την μπάλα, Καλφαγιάννης. Θα πάει την μπάλα στις 45, προσπίση, μια reverse και πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Λεβαδίτη για το 10-13. Δίσκο, ωραία κίνηση, το καλάθι δεν μετράει, λένε οι διαιτητές από τον Αντωνόπουλο. Και έχουμε αλλαγές. Αυτός θα περάσει το νούμερο 2, καθώς θα δείτε τον Μοδάκη στη θέση του. Αν είδα καλά το νούμερο 5, ο Σταυρόπουλος. Ωραία ενέργεια, υπάρχει φάουλ από την Ακαδημία, βολές για τον Φλέγκα. Άλλη μια βολή. Μετά από αυτή
Σάφτη. Μπαίνει και βγαίνει μία στρίζ του Ρόντου. Το κάνει στο τρίποντο. Ίσα-ίσα τώρα. Το ρίσκο μπορεί να περάσει και μπροστά άμα έπαιξε σε αυτή την προσπάθεια. Μπάλα στα χέρια του Χάρη. Πολύ ωραία το σώμα, θα προσθέσει το φάουλ από το Λεβαδίτη. Θα πάει και ο Λεβαδίτης να κάνει το βολό. Πολλά φάουλ, να εξηγήσει. Για να δούμε, πρεπάρεις. Με 2-2, με 14-13, 4 ώρες με πλέον, το ρίσκο. Σταυρόπουλος πήγε να περάσει μια ωραία παθυμία της άμυνας για τον Βιντάκη. Ήταν ωραίες και έτσι ήταν κακή η εκτέλεση. Να φυγήματο φυσικά. Ρίσκο τώρα με τον Λεφάρη. Θα πάρει ένα σκρίνι, θα περάσει ανάμεσα. Ωραία η κίνηση, κακό το τελείωμα από τον Δρυπάρη. Πολύ ωραία αναλλαγή πασών από την Ακαδημία Σταυρόπουλου. Άσχη Νταβνέτ από τον Φόργορ της Ακαδημίας για το 14-16 το προβάδισμα 2 πόντων τον Μπλε. 3 λεπτάκια, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αντωνόπουλος, κερδίζει το φάουλ του να δει τη δύναμή του. Και είναι στον δίπλο του Σταυρόπουλου. Δύο βολές. Άλλη μια βολή. Και έχουμε αλλαγή εκτός Αντωνόπουλος στο παρκέ για το ρίσκο Γκίνης. Λιδάκης. Λουσάφης. Είναι μια προσθέση. Δεν είναι το τελείωμα καλό από τον Λεβαδίτη. Ένα κούρσο δεξιά να το πρεπάρει άσχο το rebound είναι επιθετικό από τον Φλέγκα. Όχι από τον Φλέγκα, από τον Βούμπα. Πάρεις ακόμα ένα τρίποντο. Ούτε τώρα το rebound ξανά επιθετικό ο Βούμπας. Θα κερδίσει το φάουλ, όχι. Παρ' όλα αυτά για τους μπλε, τον ενθουσιασμό. Τώρα το ρίσκο που θέλει να πιάσει η προετοίμαση στην Ακαδημία που έχει γυρίσει. Πάμε σε κάτι πιο σετ, ένα τρίποντο από τον Γρυπάρη. Έχει δεύτερα τρία που έχει γυρίσει τις τελευταίες δύο επιθέσεις. Ένα φλότερ το οποίο δεν θα δει από τον Φλέγκα. Ο Ταβίτης. Δεν υπάρχει φάουλ, overball από τον Καλφαγιάννη. Ένα εκείνος για το φινάρι του πρώτου δεκαλέπτου. Σωτηρόπουλος. Έχει χώρο. Λίγο το λάθος κάνει. Μεταφορά. Το παρκέ θα περάσει για το ρίσκο ο Θεοδόρου. Την θέση του θα την πάρει από τον Φλέγκα. Είναι και βασικός. Ο Κούλης. Ο Μασκούς άστοχο.
από την Ακαδημία, το rebound είναι εύκολο από τον στρατηγή Στρατηγάρεα. Μάρις. Κακή η αποδοχή της μπάλας, σώζει ο Γρυπάρης. Πέφτει στο παρκέ, προσπαθεί, θα πούμε βελάκι. Για γραμμή με τον Θεοδόρου, 4 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το κάρι από τον Ιγκίνη. Ακαδημία τώρα στην αντεπίθεση με τον Σταυρόπουλο θα βρει το σου τριών πόντων. Δεν θα το βάλει, αλλά μπαίνει και γίνει. Καλό αριθμό από τον Σωτηρόπουλο. Μία επίθεση στο δεκάλεπτο. Θα μείνει φυσικά τα 2 δευτερόλεπτα για την ομάδα. Στην Ακαδημία θα εξαντλήσει το δίσκο όλο το χρόνο της επίθεσης. Θεοδόρου, η πάσα στο Γρυπάρι. Θα κλέψει. Το νούμερο 26 ο Κουτσάντς και θα δεχθεί την τεχνική ποινή ο Γρυπάρης. Την οποία θα πάει να σφάλει τώρα. Ποιος? Σταυρόπουλος. Παραμένει για ποιος? Για την Ακαδημία πρέπει να είναι μπάλα γιατί είχε κλέψει. Είχε κλέψει αυτή που βάζει την ποινή. Είναι καθαρό κλέψιμο και μετά θα δώσει την ποινή. Και τώρα φάουλ πάνω στον Σταυρόπουλο από τον Πίτσαρη. Δεν είναι καλό φάουλ να κάνει το ρίσκο. 4,2 από μένει στο ρολόι. Για να δούμε τι άσους θα βάλει από το μανίκι του ο κόσμος Βασιλίδη. Και φυσικά η ομάδα του θα μπει κάτι ωραίο εδώ. Είναι άστοχος όμως εδώ παίκτης της Ακαδημίας. Και θα πούμε τον Μπαζερβίτη. Ωραία η φάση για τον Παγιάννη που ασέλησε. Και θα πούμε μετά τους σκορ πρώτο ημιχρόνου. Πρώτο δεκαλέπτη. Θα έχουμε επιστρέψει για την δεύτερη περίοδο. Με το δεύτερο ημιχρόνο το ίδιο κάνει και το Βασιλίδη. 17-16 είναι το σκορ μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Στο σύν 2 το ρίσκο και φάουλ με το καλημέρα από τον Πιτσαρί. Σωστά. Επαναφορά από την sideline με τον Γιαπούλη. Κουρτός Γιαπούλης. Θα κάνει το κράτησα αφού κάτσα λεγιάπε ένα συνεχόμενο. Είναι άστοχη η προσπάθειά του. Το ριμπάν από τον Γκίνη. Σωτηρόπουλος γίνει σε ένα σου τριών πόντων από τον Τίκαρη. Rebound από το νούμερο 16 της Ακαδημίας των Καλφαγιάννη. Τζάφτης. Καλφαγιάννη. Θα γίνει το φάουλ εδώ. Το Σωτηρόπουλο. Ρίχνει σε μικρό χρονικό διάστημα, πονοκέφαλος για τον κουτ Παύλα Κάπτερ Χατζη Κυριάκο. Και έχουμε αλλαγή, εκτός θα βγει ο Πίτσαρης, στο παρκέ ο Αντωνόπουλος. Για να δούμε, Ακαδημία με 10 δευτερόλεπτα. Καλφαγιάννης, ωραία ενέργεια, βάζει το καλάθι. Το κομμάτι είναι απόλυτη ισορροπία. Ξανά βλέπουμε ένα ντέρμπι με χατώνων ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Στρατηγαρέας. Πάρει το σουτ. Θα αρχίσει το rebound από το νούμερο 5, τον Σταυρόπουλο.
Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Οι ληστές με ένα ωραίο κόψιμο. Καλά φορό από τον Γιαπούλη του ασίστ. Από τον Βιδάκη που κόβει και ράβει στη συγκεκριμένη φάση. Θεοδόρου. Λίγο να το πει την μπάλα, γλιστράει, κρατάει, δεν μπορεί να σηκωθεί, το καταλαβαίνει στρατηγαρέας, τον Σωτηρόπουλο. Μια ωραία πάση στον Αντωνόπουλο, έχει το μισμάτς, πάει τελειώσει με ένα σέρκο που έχει φτάσει, δεν το καταλαβαίνει. Η κατοχή είναι για την Ακαδημία, στα αρχιλοδιοτητής. Παραμένει για αποφασίσει, ο Σωτηρόπουλος θα επαναφέρει. Για τον Γιαπούλη. Κουτσάφης, με ωραία ενέργεια, ωραίο το φλόκτορο, ωραίο το καλάθι από τον Καλισταγιάννη, αέρας 5 πόντων τώρα για την Ακαδημία που είναι φιλοξενούμενη, 18-23 το σκορ. Σωτηρόπουλος, στρατηγαρέας, κάνει βήματα, μετά τι θα πει, αλλάζει χέρια. Αλλαγή, ο Γρυπάλης στο πακέ. Θέση του Γκίνη. Γραπούλης. Φωτογραφικό η μπάλα, μια προσπίση, προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο, δεν τα καταφέρνει ο Βιζάκης, η μπάλα έξω. Ωραία μεταφορά της μπάλας, στα 5 δεύτερα. Σουτάρει και έχει στοχή ο Σταυρόπουλος και τεχνική ποινή στον Κώστα Τσικυριάκο του Ρίσκου. Θα δεχθεί προειδοποιήσεις. Την τεχνική ποινή θα την σουτάρει. Ποιος. Ο Κουτσάφης βλέπουμε να είναι στη βολή. Αλλά είναι για την Ακαδημία Ελλάδα, επιλαφών από το Ρίσκο. Και έχουμε αλλαγές στον αριθμό 3 για την Ακαδημία. Ένα φρεσκάρι την ομάδα του coach Βασιλείου που ελέγχει το αριθμό του αγώνα. Αυτό στην Ακαδημία του Γιαχούλης. Θετικό φάουλ με τον αγώνα του για να δημιουργήσει χώρο και από εκεί αλλάζει χέρια. Ο Θεοδόρου αστοχή, το rebound είναι ψηλά αμυντικό από τον Βιδάκη. Ακαδημία δεν θα περάσει αυτή η πάσα, κλέβει ο Σταυρηγαρέας. Καλή σκέψη, ακόμα μια καρδιά εκτέλεση όμως από την Ακαδημία. Θεοδόρου, τον Σωτηρόπουλο, είναι ελεύθερος από τον Σωτηρόπουλο, αυτός διστάζει, πάει προς τα μέσα. Κάνει μια πολύ κακή λάθος πάσα, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πολλά φανταζή πράγματα εδώ, δείχνει ουσία στο τέλος, γιατί στην αρχή ο Λεβαντής έκανε μια πάρα πολύ ωραία φάση και μια αρχαία τρίπλα. Ρίσκο, Σωτηρόπουλος, Αντωνόπουλος, ένα τρίποντο από τον Σωτηρόπουλο, μόνο σίγουρο, πολύ ψηλότερο πάνω από τον Καλφαγιάννη. 6-7 χρονολόγια η μίξρο, η μπάλα είναι για τον Σιλέ. Μουδάκης, ξεκίνησε και βασικός, ο Καλφαγιάννης με την μπάλα, Γιαχούλη. Βρίσκει λίγο χώρα από τα αριστερά, σπάει την μπάλα, ένα σούτ από 45, άστοχο όμως από τον Βιδάκη, το rebound από τον Στρατηγαρέα. Καλές άμενες από τον Λούκο, προσθετικά όμως σπάσχει με στιγμής και δεν μπορεί να βρει τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι της Ακαδημίας. Η
Μαρινιδάκης. Μοβάκης. Με τη μέσα θα βάλει το καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ, είναι διευθυντές, πολύ ωραία κίνηση που πάρει στο παρκέ. Το σκοπί δεν είναι κάτι. Στρατηγαρέας Θεοδόρου Σωτηρόπουλος. Πολύ ωραίες οι άμυνες από την Ακαδημία Θεοδόρου. Κάτι πρέπει να κάνει την μπάλα, θα την πασάρει. Ο χρόνος τελειώνει. Καλό το σούτ άνθρωπο από τον Αντωνόπουλο. Για πρώτη μια μέρα που έχει ψήφιο τώρα, για να δούμε. Πολύ ωραία με τα βράδια μπάλα. Κλέβει ένα πορτοφόλιο εδώ. Σωτηρόπουλο είναι της Ακαδημίας. Γόλετα σίγουρα. Θεοδόρου ένα σου τριών κόντων. Καλό αλλά άσχημο rebound από τον Καλφαγιάννη. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ράιν Ελγκάνη και από τις δύο ομάδες. Μια ακόμα φαντική πάσα από τον Λεβαδίτη. Καλφαγιάννης. Το σουτ. Και τον Μοβάκη. Time out. Και ψέχνω σε λίγο 18-30 το σκορ. Έχουμε επιστρέψει από το time out. 18-30 είναι το σκορ. Διαφορά είναι στους 12 πόντους. Η Ακαδημία παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Και έχει πνίξει με την άμυνά της. Το ρίσκο το οποίο αμυντικά δεν είναι κακό, είναι 30 πόντους σε 16 λεπτά, δεν είναι τόσο κακό αυτό, δεν μπορεί όμως επιθετικά να ανταπεξέλθει. Ωραία πάσα, δεν θα μπει το καλάθι, δύο βολές για τον Σαφανέ, το φάουλ από τον Γρυπάρη. Ο Στεφανέας έπεσε με πολύ. Αυτό που δεύτερη. Τριπάρης. Χωρίς τον τώρα θα προσπαθήσει να μειώσει διαφορά. Είναι στους 13 παρακαλώ. Φάουλ. Όμως φάουλ. Πάνω. Στο φλέγκα. Θα πάει πολύ μισά του. Στη γραμμή της λαγραφείας. Ξέρεις ο μόνος τρόπος αυτής που μην ασχολάρει το ρίσκο που δεν μπορεί να εστοχίσει από τα σούτ που έχει πάρει. Άλλη μια βολή. Πάσα στους 45, θα γίνει το φάουλ εδώ, όχι. Βήματα από τον Λεβαδίτη, παιδικό λάθος, διαφορά στους 12. Πολύ πάρεις. Βριώνει, μπαλά. Τον Φλέγκα, το φάουλ είναι επιθετικό. Για το ρίχνο δεν ήταν goal foul, εγώ θα τους έδινε το momentum που τους έλειπε. Το κλασικό δύο πάνω, το σύμμα που μαθαίνουμε όλοι από τα αθλητικό εθνικό, που από τα μήνυση, δύο ψηλοί πάνω, διαλέγει το playmaker να πάει, pick and pop όλος πάνω, pick and roll όλος κάτω και πάει λέγοντας. Γρυπάρες. Πολύ ο pick and pop δεν είναι pick and pop γιατί δεν μπαίνει στην πλευρά του για το στήριγμα, αλλά ανεβαίνει πάνω στο σύντριον όταν αυτό είναι χρόνο. Θα μπει το καλά αυτό εδώ, για το αντίστοιχο που μειώνει στους 9 με το σούτ του Γρυπάρη. Μια μεγάλη ανάσα για τον Χατζηστιάκο εδώ. Που είναι στον του να μην μπορεί να βάλει κανένα σούτ από αυτό που τηρεί. Ωραία πάση play και άμυνα βγάζει ο Γρυπάρη στο τρέχο από τον Φλέγκα, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ από τον. Από ποιον, από τον Βομβά. Λιπάρης. Yeah.
Στο δαβό, που πουλά το καλάθι, γιατί είσαι πατητής, η διαφορά έχει πέσει 7, ήταν μέχρι τις 13. Μοδάκι. Μπομπάζ, μοδάκι πάλι, πρέπει να γυρίσει. Μια ωραία πάσα και ένα καλάθι, να πάρε βάλε εδώ. Λίγο δύσκολο γιατί ήταν εύκολο, αλλά το πρόβλημα από το Σταυρόπουλο. Διαφορά στους 9-1, 45 για μη χρονό. Μπάλα στο γρυπάρι. Ο γρυπ κρατάει ένα από τα 7 μέτρα. Το όχι, το αστοχή. Μαζεύει το ριμπάνο με σχολείο από μπάς. Ένα κοντέσιντα με την κορυμπάνο. Το προφόρασε καν. Το ρίσκο να πάει να διεκδικήσει κάποια μπάλα. Κάποια δυσκολία κατά το κύριο. Σταυρόπουλος. Θα έλεγα και αντοχής, αλλά για να μπορούσα να γνωρίζω με έτσι και 11 παίκτες. Με 10 και 10. Με παίκτες εδώ. Αλλαγή εκτός θα περάσει. Ο Σωτηρόπουλος στο παρκέ για το ρίσκο. Ο Πίτσαρης. Τώρα από ώρα. Και βρίζει την λόγω που τώρα ξαναπέρασε. Πολλές για την Ακαδημία και το Στεφανέα. Μόλις θα πει. Στην δικαιώμα για άλλη μία. Δεύτερη το rebound από τον Φλέγκα. Τώρα στους 10. Ρίσκο. Το Στάρι γυρνάει αστοχή ο Μπριόνις στο rebound. Από ποιον. Από τον Ίμιο Τζάντο που κουλά που κερδίσει και το βάλω και θα πάει νομίζω στο γραμμή των βολών. Σωστά είναι δύο βολές. Έχουμε αλλαγές. Αυτός θα περάσει για την Ακαδημία, ο Σταυρόπουλος, ο Μαρκές, ο Κουτσά, ο Βομβάς βρίσκει λίγο χώρο, προτιμάει μια πάσα για να τριών πόντων, το οποίο είναι airball από το Λεβαδίκη. Το rebound επιθετικό. Νομίζω ότι ήταν airball. Δεν στηρίζει σε φάουλ, αλλά βήματα. Στεφανία έκανε φάουλ στην επόμενη φάση. 20 δεύτερα απομένουν. Για να δούμε. Πάρει. Κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές. Μην σε επιστρέφουμε σε λίγο. Δύο βολές για το γρυπάρι. Αυτή είναι η πρώτη που έχει ένα για άλλη μία. Μπάλα.
2. Λοιπόν, είναι επιθετικό. Εκτός ισορροπίας αστοχή ο Λέγκας. Τελευταίος μου χρόνο. Το σκορ είναι 25-34. Έχουμε επιστρέψει για το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Δίσκο Ακαδημία. Το 34 θα λέω ένα διαγωνιστή για την Αλφα είναι κατηγορία. Καλάθι με το καλημέρα για τον Ρέσκο με τον Φλέγκα που υπάρχει και φάουλ. Με τις 2,5 αποβολές θα δίνουμε ένα 10 απόδοση. Καταρχήν για την Ακαδημία με τον Λεφαδίτη. Πάσα στον Κουσάφτη. Σταυρόπουλο, Κουτάρι, Έρμπολ, πολύ ωραία η άμυνα. Εστά η φάουλ, λυκής δεν δίνει κάτι. Θα γίνει, παραλίγο το κλέψιμο, σώζει ο Σωτηρόπουλος. Ριπάρης, ένα σου τριών πόντων. Άστοχο από τον Τρίτσαρη. Το μπάουτ είναι επιθετικό. 10 δευτερόλεπτα τώρα για το Ρίσκο, την μπάλα στους άσπρους. Αυτό πρέπει να γυρίσει εδώ ο Στρατουγαρέας. Δίνει σε μια πάσα, είναι άστοχο. Του κάφτει τώρα για τους μπλε. Από τα δεξιά θα προσπαθήσει να περάσει η Ακαδημία. Μια ωραία συνεργασία μεταξύ τραπεζών, η εγώμενη και η γονική επίθεση. Το αγαπημένο σύστημα του Bill Jackson. Πότε στο Σπουλ. Δύο πάσες καλά. Τι έγινε και τώρα. Γρυπάρης. Στρατηγαρέας. Στο comfort zone. Δεν αφήνει κάτι που θα δοκιμάσει να σούσε εδώ. Θα κάνει μια reverse. Θα πάει λίγο πιο κοντά στο καλάθι και καλά κάνει. Γιατί τελειώνει όμορφα τη φάση. Γλυκό δεξί χέρι. Και το 29-36 διαφορά της θέσης. 7 ήταν μέσα στις 13 ένα σημείο. Θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Κακή ενέργεια από τον Καλφαγιάννη. Του κλέβουν το πορτοφόλι. Στρατηγαρέας. Θα πάει για κάτι στα γύρω. Θα βγαίνει κάτι φάουλ. Λοιπόν από τον Καλφαγιάννη. Σταυρόπουλος. Ωραία μην από το κουτάρι. Δεν έχω δει πόσο ότι βγήκε θα δίνει αντίπαλο στον αντίπαλο στον αντίπαλο, εντάξει. Αυτό είναι ένα καλό φερτέ, ένα καλό σαφανίδι, φέρτο, καλάκι, μεταξύ Καλφαγιάννη και Πίτσαρη, όχι Πίτσαρη, στον Σωτηρόπουλο. Το δευτερόλεπτο για την Ακαδημία. Θα πάρει το σωτηρών πόντων. Δεν θα τα βάλει ρημά ψηλά από τον Φλέγκα. Πίθαρη. Αστοχή μαζεύει την μπάλα το νούμερο 12. Ο Γιουρτός. Λεβαδίτης. Σταυρόπουλος. Τον κλείνουνε. Λέβει ο Γρυπάρης. Ωραίο deflection εκμηδιασμός. Κακή πάσα. Μια ωραία πάσα. Καλφαγιάννης δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει όμως καλά. Διαφορά πάλι στους 9. Πιτσαρίς. Παρέας. Πίτσαρης. Ένα σούτ. Τριών πόντων. Να έχουν μαθούμε. Δεν πέρα κανείς το σκύλο από το πλάτς. Κάνει το διξάκι. Δεν φορά στους 6 πόντους. Δεν μπορώ και αυτόν έναν 2. Αλλά είναι top 3. Σίγουρα. Λέγκας. Σωτηρόπουλος. Πίτσαρης. Ριπάρης. Θα πάρει το σύντρο πόντο, θα αποχεί στο ριπάρι. Έτσι το κάπο τον ριπάρι χάρη. Το τύπο που δώσε την πάντα ο Φλέγκας, όπως έχει πάλι τη Συγγιάλα Θεά. 34, τα δύο βάλα στο σύντρο time out. Καλή η Ακαδημία. Ο
34-30 αυτό είναι το σκορ. Με τη θέληση για τα τελευταία 6 λεπτά του τρίτου παιχνίδι. Τέσσερις φτάσεις μέχρι τις 13. Σημείο. Σφυρική φάουλ. Κατοχή παραμένει για την Ακαδημία. Το φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Μια φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Λεβαλίτη, του Λεβαδίτη. Είναι βουλές. Είναι έφυγη, θα βρισκόμαστε για άλλη μία. Διαφορά τώρα στις 5. Και τώρα θα βρισκόμαστε στη δεύτερη. Είναι πάνω στην προσπάθεια. Είναι δύο βολές. Δύο βολές για το Καρέα. Πόντους. Ακαδημία τώρα με τον Κουτσάφτη. Πάλα στον Κουρτό, ένα σούτ τριών πόντων από τη γωνία. Άλλο τον Κουτσάφτη περιπτώνει από τον Σεπινόπουλο. Ο Λίτσαρης βάλει ένα τρίποντο προηγουμένως. Ένα σούτ τώρα από τον Σαντιγαρέα, άστοχο το ριμπάουντ. Αμυντικό από τον Κουρτό. Βγάζει τώρα στην σειρά το δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου. 35-39 παραμένει το σκορ. Εδώ και 2-3 επιθέσεις. Στηρίζεται φάουλ από τον Στρατηγαρέα. Θα γίνει και αλλαγή στο παιχνίδι. Θα περάσει για τον Ρίσκο ο Βριώνης. Εδώ θα βγει ο Πίτσαρης. Βρίζει με ξέρει σε αυτό το τρίγωνο το πέτυχε και άρχισε η αντεπίθεση του Ρίσκου. Δεν έχει προσφέρει πολλά στην επίθεση. Πολύ απεινά. Το κοντερμπάουντ είναι επιθετικό. Αυτό που δεν είναι καταφέρει να ολοκληρώσει ο Μποβάκης. Το κάνει ο Καλφαγιάννης με αυτό το footback καλάθι, όπου footback είναι και rebound και καλάθι μετά από αυτή την προσπάθεια συμπέκτης. Το επιστημονικό σας είναι ο όρος. Τώρα άλλος θα προφάρει, κερδίζει το foul σε αυτό το drive. Πάει στη γραμμή των βολών. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα, η διαφορά είναι 6 πόντους. Μικρή διαφορά αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε 14 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Άλλη μια βολή. Μπορεί πάρει θα βάλει μία και δύο, το rebound όμως είναι επιθετικό από τον Φλέγκα. Σωτηρόπουλος Βριώνης για 3 από τα 6.75 αστοχή. Πάλα καταλήγει στα χέρια του Στρατηγαρέα μετά από διάφορες κόντρες της μπάλας. Ο Βριώνης θα αστοχήσει στο δεύτερο τρίπο που θερεί. Θα μαζεύει ο Καλφαγιάννης στη Ρενή. Την επίδοση πάμε σε κάτι ξύρ για την Ακαδημία. Καλφαγιάννης έχει το μισμάτ, το βλέπει, κερδίζει το φάουλ. Πάλι το κάνει ο Φλέγκας, παναφορά είναι από την sideline. Είναι παναφορά ο Λεβαδίτης. Μοδάκης. Θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Μαζέτας προς την ευκαιρία να μειώσει τώρα το ρίσκο. Θα λέω ότι μόλις μία είδα στο πρωτάθλημα.
σκορ 6-1, 5-3 με το σκορ της Ακαδημίας, Βριώνης. Στρατηγαρέας. Μπορείς να προσπάρει ο Φλέγκα, Στρατηγαρέας είναι ελεύθερος του τυροπόντων. Άστοχος με το αριστερό. Δεν είναι το τυροπόντων. Φαλ με τον Αγκώνα, κακό φαλ. Γιατί είναι το τέταρτο φαλ του Σωτηρόπουλου και επίσης είναι βολές για το Λεβαδίτη. Το δώρο συμπαρχίζεται στο Σωτηρόπουλου για το ρίσκο που δεν έχει τρόπο να πλησιάσει κάτω από τους 5 διαφορά. Παίζει εκεί 5-7 και το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει την πρώτη βολή. Δικαίωμα για άλλη μία έχει ο Λέβα. Εκλεγερέτερη 2-2. Μεταλλεύεται πλήρως στο χώρο του Σωτηρού που είναι ο Λεβαδίτης. Ριπάρης στο νούμερο 77 που θα καταφέρει να βάλει το καλά, στο 95 ο Φλέγκας. Υπήρχε μια επαφή αλλά δεν ήταν φάουλ. Λεβαδίτης κρατάει, σταματάει την τρίπλα, θα δίνει μια σκαφή στον Καλπαγιάννη. Για προσπίση από τον Κουρτό. Ωραίες άμυνες από το ρίσκο. Σταυρόπουλος 4 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος πρέπει κάτι να κάνει. Θα φέρει ένα απαγνωσμένο σουτ. Ήταν καλό, είναι επιθετικό το rebound. Γκουρτός. Μια καινούργια ευκαιρία τώρα για την Ακαδημία από το επιθετικό rebound. Μια πάσα στην γωνία και από τους δύο πόντων ο Σταυρόπουλος και από μια μικρή επίθεση το επιθετικό rebound του καλάθι για την Ακαδημία. Κρίμα για το ρίσκο πάντα που έπαιξε πολύ ωραία. Την αμυντική πλευρά του χαρτί για αυτού. Διαφορά μου σε 7, 2,5 λεπτά για το φινάλε της περίοδου Γρυπάρης. Εκεί που βγάνε από την πέστα του Φαόλου Παντρόπουλος θα το κάνει εν τέλει. Έχουμε αλλαγές για τις δύο ομάδες. Στο παρκέ για την Ακαδημία θα περάσει ο Βιδάκης, εκτός ο Τζουρτός, ενώ για το ρίσκο εκτός ο Φλέγκας. Μέσα το νούμερο 6, ο Γιαπούλης. Ο Σούστη μια άλλη στρατευτικό ριμπάουντ εδώ μέσα από τον Αντωνόπουλο. Γρηγόρης, Γρυπάρης, ο Γρηγόρης και ο Γρηγόρης από αυτές, ο Μητράγης. Αν παράδοσε το Γρυπάρη. Ο Βριώνης ευστοχή, δεν έχει βάλει γενικότερα το σουτ σήμερα, τώρα το κάνει και η διαφορά μειώνεται πάλι στα δύο καλάθια. Στον goal foul τρίποντο, δεν ξέρω αν είναι προφητικό αυτό, δεν είναι, γιατί σκοράρει για τρεις ο Μοδάκης και θέλει τη διαφορά πάλι στις 7. Και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το ρίσκο φτάνει και σκόνται 4 πόντους, αλλά η Ακαδημία με γρήγορες επιθέσεις κυρίως και το φρίξε ξαναστρένει τη διαφορά. Στις 7-8 πόντους έχοντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. 1-45 για τέλος του δεκαλέπτου. Λάβος εδώ από το Γρυπάρη. Εκεί από τους μπλε. Ωριακά δεν έγινε φάουλ εδώ. Καλπαγιάννης. Μοβάκης. Δύσκολη ενέργεια στο χέρι, μαζεύει ο Θεοδόρου, δεν υπήρχε κάποια επαφή εδώ πέρα θεωρώ. Άδικα, για μας δείτε εδώ, ο Μοδάκης, Αντωνόπουλος, Θεοδόρου. Αντωνόπουλος έβαλε ένα τρίποντο προηγουμένως, τώρα θα κάνει λάθος. Αυτός που πάρει το πορτοφόλι του Αντωνόπουλου είναι ο Καλπαγιάννης. Αλλά ο Μοδάκης θα κάνει ένα παιδικό λάθος. Η κατοχή είναι πάλι για τους αφούς. Αντωνόπουλος 41-48 το σκορ. Θεοδόρου. Μέχρι μέσα Θεοδόρου, τρομερό γκολ φάουλ. Διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα. Θα φάρει και μια άβολη, κέρδισε και το φάουλ. Τα πήρε όλα εδώ ο Θεοδόρου και δίνει και μια πολύτιμη ανάσα στην ομάδα του που κυνηγάει από σχεδόν την αρχή του αγώνα.
Είναι όπω του αγώνα είναι η Ακαδημία. Ο Θεοδόρου θα βάλει το ένα στο τρίποντο. Κακή η κίνηση εδώ από τον Γιαβούλη, η πάσα από τον Λεβαδί ήταν πολύ ωραία. Μια μπάκιβολ πάσα στην πλάτη της άμυνας, η οποία δεν έχει την ανάλογη κατάληξη. Πάμε σαν time-out, επιστρέφουμε σε λίγο. 44-48 είναι το σκορ, υπάρχει χρόνος για δύο ολόκληρες επιθέσεις. Τζιπάρης. Η λογική λέει θα φτιάξει ένα γρήγορο σούτ υπέρ του ρίσκου για να έχουν άλλη μια επίθεση. Μετά το κάνουν με το άκουπο τριβόντο του Αντωνόπουλου. Μια ωραία ενέργεια, κάνει την πηγή, νερό δεν πίνει όμως. Ο Γρυπάρης, είναι ο Γρυπάρης ο Στεφανέας. Θα γίνει όμως το κλέψιμο. Αυτό δεύτερα πρέπει να παίξει με τον χρόνο λίγο. Η Ακαδημία θα βρίσκει το φόλ από τον Τζίμι. Βολές για τον Λεβαδούτη. Μια βολή. Θεοδόρου, 12 δευτερόλεπτα είναι όλα για το ρίσκο. Βρισκόμαστε στο 3ο δεκάλεπτο. Θεοδόρου βρίσκει τον Βριώνη. Αυτός από τα 7 μέτρα θα πετύχει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το οποίο είναι και μπάζερ, 47-49. Είναι το σκορ, η διαφορά είναι στους δύο πόντους μετά τον μπάζερ τρίποντο του Βριώνη, ο οποίος θα ξανασηκωθεί, θα κάνει έρμπολ. Εδώ πρέπει να τραβάει την επίθεση από τα μαλλιά, η διαφορά είναι στο καλάθι, έχουμε μέλλον ακόμα. Το μέλλον για την άλλη θα είναι κακό. Ακαδημία με την μπάλα. Η κατοχή είναι για τους Λεφ. Καλά που δεν θα δει. Αντωνόπουλος γυρνάει. Εκείνει το παλάτι και το μάτς τώρα. Είναι απόλυτα ισορροπία. Δεν ξέρω αν είναι πάνω στην προσπάθεια. Δεν είναι πολλές, γιατί θα το συζητήσουμε τώρα. Διαιτητές που έχουν πάνω μεταξύ τους. Είναι δύο βολές για το Λεβαδούτη. Δεν θα υπάρχει γιατί είναι πολύ πολύ μπήκε, 2 στους 2. Ορίστο με τον Αντωνόπουλο. Γυρνάει. Το rebound είναι αμυντικό. Το πάλι είναι επιθετικό εδώ. Κατοχή είναι
πάλι για το ρίσκο, διαφορά είναι στους 2 πόντους. Και έχουμε αλλαγές. Αντωνόπουλος στο γρυπάρι. Ένα σούτ τριών πόντων είναι άστοχο. Είναι αμυντικό. Λεβαδίτης με ωραία reverse. Με τα μπλοκ δεν είναι όμως θα του χάσει. Γρυπάρι στον Θεοδόρου. Αντωνόπουλο. Μία με τα μπλε. Ο χρόνος κυλάει. Θα πάρει ένα σκήν εδώ από τον Καλφάτη. Λεβαδίτη. Ένα τρίποντα από τα 7 μέτρα είναι airball. Δεν είχε πολλές επιλογές εδώ. Ωραία η άμυνα από το Βριώνη. Και έχουμε αλλαγές. Μπάλα την έχει το ρίσκο. Ο Βριώνης. Καλφαγιάννη. Ένα τσούτ, δύο πόντων έξω από την Ακαδημία, διαφορά στους τέσσερις. Πρέπει να υπάρξει μπόλικος. Θεοδόρου. Βριώνει. Άστοχο το σούτ, το ριμπάν. Αμυντικό από τον Καλφαγιάννη. Πάρα πολύ ωραίες άμυνες από τον Ιγούρη, θα σούμε από την παγίδα και το φάουλ είναι θετικό. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει και δεχτεί το θετικό φάουλ στο Καλφαγιάννη από εκεί πέρα για να καταβληθούμε κάποιες συντάσεις. Κατοχή. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα να μην το μπορούμε για την τεχνική τιμή. Είναι ο νούμερος 14, ο Μιωτάκης. Μια εξοχή και η δεύτερη, μία, δύο. Η κατοχή είναι για το ρίσκο. Γίνει στην επαναφορά στον Βριώνη. Ένα σούτ από τον Θεοδόρου Άστο. Το πάνω είναι αμυντικό για κυρός Λεβαδίτης. 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για το τέλος του αγώνα. Κουτσάφης, Μοδάκης. Λεβαδίτης μέχρι μέσα. Καλφαγιάννης γκολ φάουλ. Θα σου πάρει και μία βολή. Το μεσοτρίποντο. 51-58 είναι το σκορ, 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το φινάλε της περιόδου. Μπροστά με 7 πόντους είναι η Ακαδημία, αυτό το γκολ φάουλ του Καλφαγιάννη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει. Και
έπαιρνε το σκορ, εγώ κάποια που λέξα από το EDP στο γρυπάρι. Για το τι έγινε στην προηγούμενη φάση, έχει γίνει με δύο τεχνικές ποινές ο γρυπάρις. Αυτό θα δω αυτή την ειδητεύση των παιχτή. 5:55 για να τελειώσει ο αγώνας και το παιχνίδι τώρα ξανά αρχίζει. 59-59. Ένα σου τριών ποντών από τον Φλέγκα είναι άστοχο, το rebound είναι αμυντικό από τον Σταυρόπουλο. Πολλές πάσες, ωραία άμυνα από το ρίσκο, παραδείγματος από τον Φαγιάννη. Μοβάκης μέχρι το Λεά, πάρα πολύ ενέργεια, φτάνει στην πηγή αλλά δεν περιμένει, ριμπάνω από τον Θεοδόρου και φάουλ κατευθείαν από τον Σταυρόπουλο για να αναχαιτήσει έναν πιθανό εφημιδιασμό. Δεν θα μπει το καλάθι, το rebound είναι επιθετικό, φάουλ πάνω στον Φλέγκα. Θα σπάρει δύο βολές. Φλέγκα στη γραμμή των βολών. Τώρα ξαναγίνει το παιχνίδι. Αυτό το γήπεδο είναι καθαρό. Έτσι το παιχνίδι. Διαθμίζει το δώρο τσεπιστικά σήμερα για την Ακαδημία Μοδάκη στον Καλφαγιάννη. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Φλέγκα. Η επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Μια προσπίση από τα δεξιά μέχρι το lay-up. Πάω πάνω στο Λεβαδίτη, δύο βολές. Θεοδόρου για τρεις, σίδερο το rebound είναι επιθετικό από το Φλέγκα, Φριώνης. Δύο παίκτες πάνω του, θα βγει η παγίδα, εφημιδιασμός μέχρι το lay-up, το μπλοκ από το Βριώνη ή η αλλίωση για να είμαστε πιο σωστοί. Στρατηγαρέας με πίσω τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα Σωτηρόπουλος στον Θεοδόρου. Φλέγκα και βρίσκεται το φάουλ από τον Καλφαγιάννη.
Η δεύτερη διαφορά πέφτει στις 5. Πάρει πολύ καλά. Και αμυνατουρίσκου ο Λεβαδίτης Πασάρης και θα νέα σκοράρει σε ένα πάρε βάλε. Σωτηρόπουλος Θεοδόρου. Ένα σου τριών πόντων έρχεται από το Γριώνη. 98-63 διαφορά στους 5. Το πίσω είναι λάθος το σκορ, όμως είναι 58-62. Λεβαδίτης, εύκολη. Ήταν 62, καλά το παγό, 58-65 τώρα. Καλά το σιό γραμματεία ή το πίνα, κάνει και ένα λεντάκι. Ένα από το 2-3. Ένα σουτ από τον Φλέγκα, άστοχο με το τύπο στα τυγαρία, ωραία φάση. Με το λεία που με βάζει και δίνει το φάουλ. Πάλι είναι χαμηλά. Θα ξουρωθεί τα ομαδικά. Άλλη μια βολή. Τροτιγαρέας Τριώνης. Θα το γίνει φάουλ από το νούμερο 26 του Κουτσάκου. Δύο βολές. Άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη διαφορά στους 6. Σουσάφης Σταυρόπουλος. Δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει μέσα ένα τρομερό καλάθι. Άρα, 8 πόντων ενώ έχουμε μπει στο crunch time, Θεοδόρου. Θα γίνει φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Σταυρόπουλου. Δύο βολές για τον Θεοδόρου. Τώρα,
6. Ένα 6-40 από μένει. Θα βγάλει καθαρή άμυνα. Το ρίσκο. Αυτό από το Μοδάκι. Άστοχο το rebound αμυντικό από τον Φλέγκα, στρατηγαρέας. Το μπλοκ στα ίσια από τον Μοδάκι που δεν γίνει και εκτός οριών. Τρομερή φάση. Λεβαδίτης. Μοδάκης για τρεις. Ήδη σήμερα περιμένει εδώ πέρα. Θεοδόρου. Κάμε βήματα εδώ. Βριώνης για τρεις. Το rebound επιθετικό. Σωτηρόπουλος, Φλέγκας, αστοχή. Θα γίνει φάουλ. Είναι 14 το Μοδάκι, 2 βολές. 14 βολές. Λεβαδίτης. Φάουλ μετά από το Φαντιγαρέα. Βολές. Πάστε την πρώτη βολή. Δεύτερη time out επιστρέφουμε. 65-70. Έχουμε επιστρέψει, υπάρχουν για δύο επιθέσεις. Στη διαφορά είναι στις 5, υπάρχει χρόνος. Ο Βριώνης. Καλή κακή πάσα, κλέβει ο Λεβαδίτης. Ένα κλάτ κλέψουμε εδώ. Λεβαδίτης. Περνάει την πάσα. Κουτάρει για τρεις. Αστοχή παρόλα αυτά. Λέγκας. Φίτσαρης. Σουτάρι. Και κάνει κακό σου και εδώ. Κυρόπουλος. Κάπου εδώ νομίζω το παιχνίδι τελειώνει. 65-70. Θα είναι το τελικό σκορ. Τέλος αγώνα.